Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για την ευκαιρία αυτή που μας δίνει να επικοινωνούμε. Μέσα από τα email που εσείς μας στέλνετε στην οθόνη που τώρα, στην διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στην οθόνη σας, και εμείς με τη χάρη του Χριστού προσπαθούμε να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα που σας απασχολούν μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Θέλουμε μια φορά ακόμη να επιβεβαιώσουμε ότι δεν θεωρούμε τον εαυτό μας και ποτέ δεν τον θεωρήσαμε ευθεντία στην ερμηνεία της Γραφής, αλλά ούτε και θεωρούμε τον εαυτό μας ότι είμαστε δάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι, παρά μόνο μαθητές του Ιησού Χριστού, όπου μαθητεύουμε μαζί μέσα από το Λόγο του Θεού κάθε θέμα που απασχολεί εσάς και μας το στέλνετε με email. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα ξεκινήσουμε με την ερώτηση του Αβραάμ, ο οποίος αναφέρει: «Σας παρακαλώ προσευχηθείτε ο Κύριος να μου αφαιρέσει το τσιγάρο. Η απορία μου είναι τι είναι τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, άγγελοι ή κάτι άλλο?» Ναι αγαπητέ Αβραάμ, να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Τα σεραφίμ πρώτα να πάμε στον Ισαΐα τον προφήτη, στο 6ο κεφάλαιο, όπου αναφέρεται για τα Σεραφείμ. Σεραφείμ σημαίνει πυρ καταναλίσκων και διαβάζω. «Κατά το έτος ενώ απέθανεν ο Ζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον καθήμενον, επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και το σκράσπεδον αυτού εγέμισε τον ναόν». Εδώ ο Κύριος είναι ο Λόγος του Θεού, και αυτό μας το περιγράφει και μας το αποκαλύπτει και μας το εξηγεί η Γραφή μέσα από το βιβλίο του, από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, Ιώτα Φίτα κεφάλαιο, πάμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, Ιώτα Βίτα κεφάλαιο και 41 εδάφιο πριν συνεχίσουμε. Ιώτα Βίτα κεφάλαιο, 41 εδάφιο, διαβάζω. Από το 38. Μάλλον, ναι, από το 37. «Αλλά ενώ έκαμε τόσα θαύματα ο Ιησούς έμπροσθεν αυτόν, δεν επίστευαν εις αυτόν. Δια να πληρωθεί ο λόγος του προφήτου Ισαΐα, το οποίον είπεν, Κύριε, τι σε πίστευσε εις το κήρυγμα ημών, και ο βραχίον του Κυρίου εις τίν απεκαλύφθη, δια τούτο δεν είναι δύνατο να πιστεύωσι, διότι πάλιν είπεν ο Ισαΐας, ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτών και σκλήρινε την καρδία αυτών, δια να μην είδωσι με τους οφθαλμούς και νοήσωσι με την καρδία και επιστρέψωσι και ιαστρέψω αυτούς. Ταύτα είπε ο Ισαΐας, όταν είδε τη δόξα αυτού, του Ιησού Χριστού, και λάλησε περί αυτού». Άρα λοιπόν αυτή την όραση την οποία βλέπει ο Ισαΐας και μας την περιγράφει στο 6ο κεφάλαιο του βιβλίου του, είναι μία αποκάλυψη και μία όραση που ο Ισαΐας είδε για τον Ιησού Χριστόν, για το Λόγο του Θεού, στο 2 εδάφιο. «Άνωθεν αυτού ίσταντο σεραφίν, ανά έξι πτέρυγας, έχοντα έκαστον, και με τα σιδεία και με τα δύο εκάλυπτε το πρόσωπον αυτού», και αυτό είναι ένδειξη απολύτως ταπείνωσης, ταπεινώνεται δηλαδή το σεραφείμ μπροστά στον Λόγο του Θεού, στον αληθινό Θεό, «και με τας δύο εκάλυπτε τους πόδας αυτού», είναι ένδειξη σεβασμού και φόβου Θεού, «και με τας δύο επέτα και έκραζε το ένα προς το άλλο και έλεγον, Άγιος, 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 ο Κύριος των δυνάμεων, πάσα η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού».
με το 3 εδάφιο, με αυτή τη δοξολογία, αποκαλύπτεται ότι τα Σεραφείμ είναι στην παρουσία του Θεού, του Τριαδικού Θεού, του Πατέρα, του Λόγου και του Πνεύματος του Αγίου, και η αποστολή τους είναι πρώτον να δοξάζουν το Θεό. Συνεχίζω όμως το 4 εδάφιο. «Και επαρεστάτη της θύρας, εσύστησαν εκ της φωνής του κράζοντος και ο οίκος επλήστη καπνού. Τότε είπα ο τάλας εγώ, διότι εχάδιν, επειδή είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαίων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χειλαίων, επειδή ο οφθαλμοί μου είδον τον βασιλέα, τον Κύριον των δυνάμεων. Τότε επέτασε προς εμέ ένα εκ των Σεραφείμ, έχων εν τη χειρή αυτού άνθρακα πυρός, το οποίον έλαβε δια της λαβίδος από του θυσιαστηρίου και ήγγισεν αυτόν εις το στόμα μου και είπεν, ιδού τούτο ήγγισε τα χείλη σου και η ανομία σου εξαλείφθη και η αμαρτία σου εκαθαρίστη». Η δεύτερη αποστολή λοιπόν των Σεραφείμ, που όπως είπαμε σημαίνει πυρ καταναλίσκων, είναι η αποστολή και το μήνυμα σαν αγγελιοφόρος προς τον Ισαΐα εν προκειμένου, προς τους ανθρώπους αφετέρου δε. Τα Σεραφείμ λοιπόν δεν είναι άγγελοι, γιατί οι άγγελοι είναι όμοιοι με ανθρώπους, σαν άντρας, όπως εμφανίζεται πάρα πολλές φορές στη Γραφή και το περιγράφει, ιδίως στην Ανάσταση, όπου είδαν αγγέλους με τη μορφή των ιών του ανθρώπου, με τη μορφή ανθρώπων, φορώντας ημάτια λευκά, λαμπρά και απαστράπτοντα. Και κάθε εμφάνιση των αγγέλων έτσι αποκαλύπτει μέσα από το Λόγο του Θεού, σαν άντρες. Μάλιστα στην επιστολή του ο Απόστολος Παύλος προς Εβραίους λέει ότι οι άγγελοι είναι πνεύματα λειτουργικά, εις υπηρεσίαν αποστελόμενοι προς αυτούς που μέλουν να κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Τα Σεραφείμ λοιπόν είναι όντα πνευματικά, τα οποία έχουν έξι φτερά, και η αποστολή τους να δοξάζουν αλλά και να φέρουν μηνύματα στους ανθρώπους. Τώρα τα Χερουβίμ. Για τα Χερουβίμ δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα με πνευματικές οράσεις ή αποκαλύψεις, αλλά αν πάμε στην Έξοδο και διαβάσουμε από το κεφάλαιο 25, ΚΕ δηλαδή, και το 8, και το 18 εδάφιο, θα δούμε πώς θα περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Είναι η εντολή που δίνει ο Θεός στο Μωυσή λέγοντας «Και θέλεις κάμει δύο χερουβίμ εκ χρυσίου, σφυρίλατα θέλεις κάμει αυτά εκ των άκρων του ηλαστηρίου, και κάμε εν χερούβ εκ του ενός άκρου και εν χερούβ εκ του άλλου άκρου. Εκ του ηλαστηρίου θέλεις κάμει τα χερουβίμ επί των δύο άκρων αυτού, και θέλουσι εκτείνει τα χερουβίμ επάνωθεν τα σπτέρυγας επικαλύπτοντα με τα σπτέρυγας αυτών το ηλαστήριον, και τα πρόσωπα αυτών θέλουσιν βλέπει το εν προς το άλλον, προς τη ηλαστήριον θέλουσιν είστε τα πρόσωπα του χερουβίμ». Δηλαδή στην εντολή που έδωσε ο Θεός και αναγράφεται στην Έξοδο προς τον Μωυσή για το πώς θα οικοδομήσει την σκηνή του μαρτυρίου, αναφέρεται να στήσει και να φτιάξει δύο χερουβίμ, τα οποία όπως φαίνεται έχουν δύο πτέρυγες. Χερουβίμ σημαίνει ισχυρός, δυνατός. Αλλά να δούμε και πάλι στο λάμπτα ζήτα κεφάλαιο που αναφέρεται πάλι στα χερουβίμ, διαβάζω από το 7 εδάφιο. «Και έκαμε δύο χερουβίμ», πάλι την ίδια περιγραφή, δηλαδή την εντολή του Θεού προς τον Μωυσή για να φτιάξει χερουβίμ μέσα στην σκηνή του μαρτυρίου. «Και έκαμε δύο χερουβίμ με χρυσίου σφυρίλατα, έκαμε αυτά εκ των δύο άκρων του ηλαστηρίου, εν χερουβίμ, εν χερούβ εκ του ενός άκρου και εν χερούβ εκ του άλλου άκρου, εκ του ηλαστηρίου, έκαμε τα χερουβίμ εκ των δύο άκρων αυτού. Και τα χερουβίμ εξέτεινον τα σπτέρυγας άνωθεν, επικαλύπτοντα με τα σπτέρυγας αυτών το ηλαστήριον και τα πρόσωπα αυτών το εν προς το άλλον και προς το ηλαστήριον σαν τα πρόσωπα των χερουβίμ». Την ίδια περιγραφή γράφει. Αργότερα στο βιβλίο Βασιλέων Α, που μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού την οικοδομή του ναού του Σολομώντα πλέον, το ναό του Θεού που έφτιαξε ο Σολομών και κατέστησε στην Ιερουσαλήμ, αναφέρεται λοιπόν στο 6ο κεφάλαιο
και στο 23 εδάφιο με μεγαλύτερη λεπτομέρεια επιγραφή για τα χερουβίμ. Έσον δεν δε του χρηματιστηρίου, έκαμε δύο χερουβίμ εξ ξύλου ελέας 10 πηχών το ύψος. Και το 5 πήχε η μία πτέρυξ του χερούβ και 5 επήχε η άλλη πτέρυξ του χερούβ. Από το άκρο της μιας πτέρυγος αυτού έως το άκρο της άλλης πτέρυγος αυτού 10 πήχε. Και το άλλο χερούβι το 10 πηχών του αυτού μέτρου και της αυτής κατασκευής κλπ. Εδώ πάλι αποκαλύπτεται όπως και στο βιβλίο Χρονικών Β, όπου και πάλι αναφέρεται για τα χερουβίμ ο Λόγος του Θεού και πάλι αναφέρεται ότι είχαν, το διαβάζω μάλιστα από μέσα, είναι στο 3ο κεφάλαιο και στο 10 εδάφιο, και επτέρυγες, 11 εδάφιο, και επτέρυγες των χερουβίμ είχαν μήκος 20 πηχών, η μία πτέρυξ 5 πηχών, εκείζουσα των τείχων και άλλη πτέρυξ 5 πηχών. Άρα τα χερουβίμ διαφέρουν από τα σεραφείμ, μέσα από το Λόγο του Θεού, έτσι όπως το βλέπουμε εμείς, γιατί έχουν τα μεν σεραφείμ 6 πτέρυγας και είναι στο άμεσο περιβάλλον του Θεού, τα δε χερουβίμ έχουν 2 πτέρυγας, όπου η αποστολή τους είναι φύλαξης, γι' αυτό βλέπουμε και στην Γένεση, όταν εξήλθε, εξέβαλε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα από τον Παράδεισο, διαβάζω από το 3ο κεφάλαιο και από το 24 εδάφιο, και εξεδίωξε τον Αδάμ και κατά ανατολάς του Παραδείσου της Εδέμ έθεσε τα χερουβίμ και την ρομφαίαν την φλογίνη, την περιστρεφωμένη διαναφυλάτωση την οδόν του ξύλου της ζωής. Άρα φύλακες, γι' αυτό και σημαίνει ισχυρός, δυνατός, φοβερός, τη φύλαξη, είναι φύλακες περισσότερο τα χερουβίμ. Και πάλι δεν φαίνεται ότι είναι οι αγγελιοφόροι, οι άγγελοι του Θεού. Ακόμη θα μπορούσαμε να δούμε στην Αποκάλυψη, όπου αναφέρεται για κάποια ζώα, είναι στο 4ο κεφάλαιο, τα οποία δεν ξέρουμε, τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω αν είναι χερουβίμ, σεραφίμ ή κάτι άλλο. Διαβάζω όμως για να το διαβάσουμε και αυτό, ώστε να είναι πλήρης όσο γίνεται τουλάχιστον από εμάς η απάντησή μας. Είναι 4ο κεφάλαιο και 6 εδάφιο. «Και έμπροσθεν του θρόνου η το θάλασσα η αλήνη ομοία με κρίσταλον, και εν το μέσο του θρόνου και κύκλο του θρόνου 4 ζώα, γέμοντα οφθαλμών, έμπροσθεν και όπισθεν, και το ζώον το πρώτον η το όμοιον με λέοντα, και το δεύτερον ζώον όμοιο με ποσχάριον, και το τρίτον ζώον είχε το πρόσωπον ως ανθρώπου, και το τέταρτον ζώον ή το όμοιον με αετών πετώμενων. Και τα 4 ζώα είχαν έκαστον χωριστά ανά 6 πτέρυγας κυκλώθεν και έσωθεν ήσαν γέμοντα οφθαλμών. Και δεν πάβους ημέρα και νύχτα λέγοντα Άγιος, 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 Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο Ιν, ο Ον και ο Ερχόμενος». Μοιάζουν αυτά τα ζώα περισσότερο με σεραφείμ, αφού είναι και αυτό εξαπτέρυγα, έχουν 6 φτερά δηλαδή, και η αποστολή τους είναι να δοξάζουν. Βέβαια φαίνεται ότι έχουν πρόσωπο, το ένα με λέοντα, το άλλο με μοσχάριον, άλλο με άνθρωπο και άλλο με αετό πετώμενο. Είναι ουράνια θέματα, δεν μπορούμε να τα ξεκαθαρίσουμε απόλυτα. Επίσης όμως θα πρέπει να αναφερθούμε και στο βιβλίο του Ιζεκιήλ που αναφέρει, και θέλω να το διαβάσω, αυτό είναι το Ι κεφάλαιο, 7 εδάφιο, «και εν χερούβ εξήτανε τη χείρα αυτού εκ μέσου των χερουβίν προς το πυρ, το εν το μέσο του των χερουβίν, και έλαβε εκ τούτων και έθεσε εις τας χείρας του ενδεδουμένου τα λινά». Άρα δηλαδή έχει χέρια, έχει πόδια, έχει πρόσωπο και τα σεραφείμ και τα χερουβίν. Όμως οι άγγελοι, επαναλαμβάνω, φαίνεται να είναι κάτι τελείως διαφορετικό, είναι όμοιοι με υιούς ανθρώπων. Είναι οι αγγελιοφόροι, είναι τα πνευματικά όντα, τα οποία ο Κύριος αποστέλει στην υπηρεσία, όπως είπαμε και προηγούμενα, των μελώντων να κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό το αναφέρει ο Λόγος του Θεού στην Επιστολή προς Εβραίους, στο 1ο κεφάλαιο και 14 εδάφιο, και το διαβάζω από μέσα, από το 13 εδάφιο,
Προστείναδε των αγγέλων, είπε ποτέ, κάθω εκ δεξιών μου και έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Δεν είναι πάντες οι άγγελοι λειτουργικά πνεύματα εις υπηρεσίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας να κληρονομήσωση τη σωτηρία. Αυτά λοιπόν βρίσκουμε, αγαπητέ Αβραάμ, μέσα από το Λόγο του Θεού για τα Χερουβίμ, τα Σεραφείμ και τους αγγέλους, χωρίς να μπορούμε να πούμε τίποτα πιο συγκεκριμένο παρά μόνο διαβάζοντας και ό,τι καταλαβαίνουμε. Βέβαια πρέπει να πω και κάτι άλλο, ότι και ο διάβολος ήταν χερούβ επισκιάζων, λέει η Γραφή. Ήταν δηλαδή χερούβ επισκιάζων ο πρώτος, θα λέγαμε, στην τάξη, το πρώτο στην τάξη χερούβ. Αυτό αναφέρεται και στο προφητικό λόγο του Θεού μέσα από τον Ιζεκίηλ, στο κεφάλαιο το 28, κάπα ήτα. Και ας το διαβάσουμε λίγο και αυτό. Διαβάζω από το 12 εδάφιο, το μισό 12. «Συ επεσφράγησες τα πάντα, είσαι πλήρης σοφίας και τέλειος ισκάλος, εστάθης εν εδέμ του παραδείσου του Θεού, είσαι περί εσκεπασμένος από παντός λίθου τιμίου, από σαρδίου, τοπαζίου, αδάμαντος, βυριλίου, όνυχος, ιάσπαιος, απφύρου, σμαράγδου και άνθρακος και χρυσίου, υπηρεσία των τυμπάνων σου», ήταν για δοξολογία, «ή το ετοιμασμένη δια την ημέραν καθήν εκτίστης, ίσο χερούβ και χρησμένον δια να επισκιάζεις και εγώ σε έστησα, και ίσο εν το όρι το Αγίο του Θεού περιεπάτησεν μέσω λίθων πυρήνων, ισοτέλειος εν τη οδή σου, αφής μέρας εκτίστης, έως σου ευρέθη αδικία εν σύ». Άρα χερούβ και χρησμένον δια να επισκιάζεις. Χερούβ και χρησμένον. Ίσως το πρώτο στην τάξη χερούβ που τελικά αποστάτησε, γιατί η καρδία σου υψώθη, λέει στο 17 εδάφιο η Γραφή, δια το κάλο σου, και έφθυρα στη σοφία σου δια τη λαμπρότητά σου. Και στο βιβλίο του Ισαΐα αναφέρει και πάλι ο Λόγος του Θεού, στο 12 εδάφιο και από το κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, «Πώς έπεσες εκ του ουρανού έως φόρε η αιτή της αυγής, συνετρίφθης κατά γης, σύ ο καταπατών τα έθνη. Σύ δε, έλεγες εν την καρδία σου, θέλω αναβεί στον ουρανό, θέλω υψώσει τον θρόνο μου υπεράν των άστρων του Θεού και θέλω καθίσει επί το όρος της συνάξεως προς τα μέρη του βορρά. Θέλω αναβεί επί τα ύψη των εφελών και θέλω είστε όμοιος το υψίστο». Άρα λοιπόν και ο διάβολος και ο σατανάς ήταν χερούβ επισκιάζων και χρησμένων, που ήταν λαμπρός, ήταν φτιαγμένος για να δοξάζει το Θεό, αλλά τελικά εξέπεσε γιατί υπερηφανεύθηκε και ήθελε να γίνει όμοιος με τον Θεό. Αυτά λοιπόν, αγαπητέ Αβραάμ, μπορούμε να αναφέρουμε μέσα από το Λόγο του Θεού σχετικά με τα Χερουβίμ και τα Σεραφείμ, που όπως φαίνεται δεν πρέπει να είναι αυτό το οποίο ο Λόγος του Θεού αναφέρεται με την ονομασία Άγγελοι του Θεού, Αγγελιοφόροι του Θεού, που όπως είπαμε λειτουργικά πνεύματα εις υπηρεσίαν αποστελόμενα. Να συνεχίσουμε με την επόμενη ερώτησή μας, που είναι γεγραμμένον ότι αν της δε γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δε δύναται να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι τελικά στον ουρανό θα εισέλθουν μόνο οι αναγεννημένοι. Είναι η αγαπητή η Ρούλα που στέλνει αυτή την ερώτηση και στην οποία θα πρέπει να απαντήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι γραμμένο αυτό και να το διαβάσω, είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο τρίτο κεφάλαιο, διαβάζω, στο 5 εδάφιο. «Απεκρίθη ο Ιησούς, αληθώς αληθώς σας λέγω, εάν της δε γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δε δύναται να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού». Μιλάει βέβαια για την περίοδο της Καινής Διαθήκης, για την περίοδο της Χάριτος, όπου
Είναι επίσης γραμμένο ότι κατά χάριν είστε σωσμένοι δια της πίστεως και τούτο είναι Θεού το δώρον. Όμως στην τελική κρίση, όπως αναφέρεται στην Αποκάλυψη, διαβάζουμε ότι όταν θα ανοιχτούν οι σάλπιγγες, και διαβάζω από μέσα, από το κεφάλαιο 20, 11 εδάφιο, και είδων θρόνων λευκών μέγαν και τον καθήμενον επ' αυτού από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτάς, είδων τους νεκρούς και μικρούς και μεγάλους συσταμένους ενώπιον του Θεού και τα βιβλία ενύχθησαν και βιβλίων άλλων ενύχθη το οποίο είναι της ζωής και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων της βιβλίας κατά έργα αυτών και έδωκεν η θάλασσα τους εν αυτοί νεκρούς και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους εν αυτοί νεκρούς και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών. Και ο θάνατος και ο Άδης ερήφθησαν εις τη λίμνη του πυρός, ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος. Και ως της δεν ευρέθηκε γραμμένος εν το βιβλίο της ζωής, ερήφθη εις τη λίμνη του πυρός. Άρα λοιπόν τελικά στον ουρανό είναι αυτοί οι οποίοι, των οποίων τα ονόματα θα βρεθούν γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Και όσοι θα λάβουν μέρος εν γέννη στην πρώτη Ανάσταση. Η πρώτη Ανάσταση, έχω αναφερθεί πολλές φορές από αυτή την εκπομπή, για μένα την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, όπου αναφέρεται στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο κεφάλαιο 4 και 15 εδάφιο, «Δια τούτο σας λέγομεν, δια του λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν στην παρουσία του Κυρίου, δεν θέλουμεν προλάβει τους κοιμηθέντας, επειδή αυτός ο Κύριος θα κατεβεί από ουρανού με κέλευσμα, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσι αναστηθεί πρώτον, και έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν, θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες, εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα». Άρα λοιπόν η Ανάσταση πρώτη για την αρπαγή της Εκκλησίας είναι η αναγεννημένη, όπως λες εσύ, όπως περιγράφει βέβαια ο Λόγος του Θεού, οι οποίοι θα λάβουν μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών μέσα από την αρπαγή της Εκκλησίας. Όπως την περιγράφει, όχι μόνο εδώ, αλλά και στην επιστολή προς Κορινθίους, στο ΙΕ κεφάλαιο, διαβάζω από το 51 εδάφιο. «Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς, πάντες μεν, δεν θέλομεν, εμείς οι αναγεννημένοι δηλαδή κοιμηθεί, πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθεί, εν μια στιγμή εν ρηπεί οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπηγε. Διότι θέλει σαλπίσει και οι νεκροί θέλουσι να στηθεί άφθαρτη και εμείς θέλομεν μεταμορφωθεί, διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθεί αυθαρσία και το θνητόν τούτο να ενδυθεί αθανασία, όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθει ο θάνατος ενίκη». Αυτή λοιπόν είναι η Ανάσταση, η πρώτη Ανάσταση της Εκκλησίας του Χριστού, των αποθανόντων εν Χριστώ αλλά και των ζώντων εν Χριστώ, καθώς θα έρθει η στιγμή που θα ακουστεί σκέλευσμα από τον ουρανό, φωνή Αρχαγγέλου και τελικά σάλπιγγα Θεού, που η Εκκλησία του Χριστού, αφενός μεν οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν και ταυτόχρονα οι ζώντες εν Χριστώ θα μεταμορφωθούν και έτσι θα είναι πάντοτε μετά του Κυρίου. Όμως υπάρχει και η Ανάσταση, αυτή η Εκκλησία του Χριστού προφανώς είναι η νύμφη του Χριστού. Υπάρχει όμως και η Ανάσταση των φίλων του νυμφίου που περιγράφεται στο κατά Ματθαίον και όχι μόνο Ευαγγέλιο, διαβάζω από το ΚΔ κεφάλαιο και το 29 εδάφιο. «Ευθύς δε μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων, ο ήλιος θέλει σκοτιστεί και η σελήνη δεν θέλει δώσει τα φέγγος αυτής και οι αστέρες θέλουν πέσει από του ουρανού και οι δυνάμεις των ουρανών θέλουν συσσαλευθεί». Εδώ είναι η μεγάλη θλίψη, λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία, στο τέλος δηλαδή της εφταετίας που θα βασιλεύει ο Αντίχριστος, καθώς η αρπαγή της Εκκλησίας έχει γίνει πριν την Αποκάλυψη του Αντίχριστου, όπως επίσης είναι γεγραμμένο στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς. Το έχουμε διαβάσει και άλλες φορές, ας μην το διαβάσουμε σήμερα. Όμως η Παλαιά Διαθήκη λοιπόν, αφενός μεν, αλλά και η της Παλαιάς Διαθήκης,
της εφταετίας του Αντίχριστου, γιατί η εφταετία του Αντίχριστου είναι η τελευταία εβδομάδα της Παλαιάς Διαθήκης για το λαό Ισραήλ, αλλά και για όλο το λαό επί της γης που θα υποταχθούν στο Λόγο του Θεού, που θα ακούγεται τότε και από αγγέλους, να μην βάλουν το χάραγμα του ονόματος του Αντίχριστου, να μην προσκυνήσουν την εικόνα του Αντίχριστου και να μην βάλουν, και να μην λάβουν το όνομα του Αντίχριστου που είναι το 666 στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο. Αυτή η Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή, καθώς και οι εσφαγμένοι αλλά και οι ζώντες στην εφταετία του Αντίχριστου, περιγράφω, διαβάζω από το 30 εδάφιο, συνεχίζω δηλαδή, «Και τότε θέλει φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό, και τότε θέλουν συθρηνήσει πάσα εφηλέ της γης, και θέλουν συειδεί των Υιών του ανθρώπου ερχόμενων επί των εφελών του ουρανού, μεταδυνάμεως και δόξες πολλής. Και θέλει ανατι αποστείλει», 31 εδάφιο, «και θέλει αποστείλει τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγκος φωνής μεγάλης, και θέλουν συνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων από άκρων ουρανών έως άκρων αυτών». Αυτή είναι η επισύναξη των Αγίων, όχι από τον Χριστό πλέον, από τους αγγέλους, που είναι η Ανάσταση η πρώτη των φίλων του νυμφίου, της Παλαιάς Διαθήκης, των εσφαγμένων και όλων όσων δεν έβαλαν το χάραγμα στο δεξί χέρι στο μέτωπο κατά τη διαταγή του Αντιχρίστου και κατά την εντολή του Θεού. Άρα λοιπόν στο βιβλίο της ζωής που θα λάβουν μέρος στην αιώνια βασιλεία, στην αιώνια ζωή, είναι γεγραμμένη η Εκκλησία του Χριστού, η νύμφη του Χριστού, είναι γεγραμμένη η φίλη του νυμφίου και μάλιστα περιγράφεται πάρα πολύ ωραία στην Αποκάλυψη ο γάμος του Αρνίου, τον διαβάζω από το Ιώτα Θήτα κεφάλαιο και 7ο εδάφιο. «Ας χαίρομεν και ας αγαλώμεθα και ας δώσουμεν την δόξαν εις αυτόν, διότι ήλθεν ο γάμος του Αρνίου και η γηνή αυτού ετοίμασε αυτήν. Και δόθης αυτή να ενδυθεί βύσινον καθαρών και λαμπρών, διότι το βύσινον είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Και λέγει προς εμέ, γράψον μακάρι η κεκλημένη εις τον δείπνον του γάμου του Αρνίου. Και λέγει προς εμέ, ούτι είναι η αληθινή λόγη του Θεού». Άρα υπάρχει η νύμφη, η γυναίκα του Αρνίου που ετοίμασε τον εαυτό της για το γάμο, και υπάρχουν και οι κεκλημένοι, οι οποίοι είναι μακάρι εις το δείπνο του γάμου του Αρνίου, που είναι της Παλαιάς Διαθήκης. Και όπως είπαμε, όλοι όσοι δεν έβαλαν το χάραγμα και δεν προσκύνησαν την εικόνα του Αντίχριστου στην περίοδο της εφταετίας μέχρι την Δευτέρα Παρουσία. Όμως δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι θα λάβουν μέρος στην αιώνια ζωή και των οποίων τα ονόματα είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής, αλλά αναφέρεται και μία τρίτη κατηγορία ανθρώπων, θα τη δούμε αυτή στους Ρωμαίους, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 11 εδάφιο. Διαβάζω. «Επειδή δεν είναι προσωποληψία παρά το Θεό, διότι όσοι μάρτυσαν χωρίς νόμου θέλουν συγκεπολεστεί χωρίς νόμου, και όσοι μάρτυσαν υπό νόμων θέλουν συγκριθεί δια νόμου, διότι δεν είναι δίκαιοι παρά το Θεό οι ακροατές του νόμου, αλλά οι εκτελεστές του νόμου θέλουν συνδικαιωθεί». Και εδώ τώρα είναι αυτό που θέλω να τονίσω. 14 εδάφιο. «Επειδή όταν οι εθνικοί μη έχοντες νόμων πράτουσιν εκφύσεως τα του νόμου, ούτι νόμων μη έχοντες είναι νόμος εις εαυτούς, ή την εσδεικνύουση το έργο του νόμου γεγραμμένων εν τες καρδίες αυτών, έχοντες συμμαρτυρούσα την συνείδηση αυτών και τους λογισμούς κατηγορούντας ή και απολογουμένους μεταξύ αλλήλων. Εν τη ημέρα, ότε θέλει κρίνει ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων διά του Ιησού Χριστού κατά το Ευαγγελιό μου». Άρα υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία ανθρώπων όπου θα λάβουν μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών, είναι αυτοί οι οποίοι δεν άκουσαν, δεν γνώρισαν ούτε τον νόμο ούτε το λόγο του Θεού, οι οποίοι βρίσκονται σε άγνοια, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού, τους καιρούς της αγνίας ο Θεός τους παραβλέπει. Αυτοί λοιπόν θα κριθούν με βάση τη συνείδησή τους, που είναι η φωνή του Θεού μέσα στον άνθρωπο, και μάλιστα όπως λέει ο Λόγος του Θεού, έχονται συμμαρτυρούσα τη συνείδηση αυτών, τη φωνή του Θεού, αλλά και τους λογισμούς, τις σκέψεις. Δηλαδή
τι απόφαση θα πάρω. Από μια μεριά υπάρχει η συνείδηση που τους αποκαλύπτει το θέλημα του Θεού, ενστικτοδός, θα τολμούσα να πω, δεν ξέρω αν είναι σωστό, και από την άλλη μεριά έχουν τη λογική τους που έρχονται και είτε κατηγορούν το ένα το άλλο είτε απολογούνται το ένα το άλλο. Δηλαδή είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν. Ποιος θα υπερισχύσει τελικά, ο λογισμός του ανθρώπου ή η συνείδηση? Εάν συμφωνήσει λοιπόν ο λογισμός του ανθρώπου με τη συνείδηση του ανθρώπου που είναι η φωνή του Θεού μέσα στον άνθρωπο, τότε ο άνθρωπος αυτός πράττει τα αρεστά ενώπιον του Θεού, έστω και αν δεν γνωρίζει ούτε τον νόμο του Θεού αλλά ούτε και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, πράττει τα αρεστά, είναι ευάρεστος στον Θεό και την ημέρα εκείνη που ο Θεός τα κρίνει τα κρυπτά των ανθρώπων, δηλαδή στην τελική κρίση, δια του Ιησού Χριστού, τότε αυτοί θα λάβουν μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών. Άρα λοιπόν είναι τρεις κατηγορίες των ανθρώπων. Η μία είναι η Εκκλησία, η δεύτερη είναι η Παλαιά Διαθήκη και όλοι όσοι δεν υπετάχθησαν στον Αντίχριστο και δεν έβαλαν το χάραγμα και δεν προσκύνησαν την εικόνα του και σφαγιάστησαν ή ταλαιπωρήθηκαν, και αυτοί θα επισυναχθούν όπως η αρπαγή της Εκκλησίας θα αρπαχθεί από τον Ιησού Χριστό, αυτοί θα επισυναχθούν από τους αγγέλους στο τέλος της εφταετίας, που όμως μαζί με αυτούς που θα λάβουν μέρος στην πρώτη Ανάσταση θα επισυναχθούν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι των αιώνων όπου έζησαν το ανθρώπινο γένος, και αυτοί θα επισυναχθούν από τους αγγέλους, εφόσον εξ αγνίας έπραξαν το θέλημα του Θεού υποτασσόμενοι στη φωνή της συνείδησής τους. Και έτσι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στον ουρανό εν τέλει δεν θα είναι μόνο οι αναγεννημένοι, θα είναι βεβαίως οι αναγεννημένοι που θα αποτελούν την νύμφη, αλλά θα είναι και οι φίλοι του νυμφίου που είναι της Παλαιάς Διαθήκης, και όσοι μέσα σε άγνοια έπρατταν το θέλημα του Θεού κινούμενοι από τη συνείδησή τους. Εδώ η ώρα μας πέρασε, για σήμερα τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για τη σημερινή μέρα και για την εκπομπή αυτή που μας δώσατε την ευκαιρία με τις ερωτήσεις σας να κάνουμε. Θα είμαστε μαζί, Θεού θέλοντος, στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε ευχόμεθα μέσα από την ψυχή μας, με πολύ αγάπη Χριστού, ο Θεός να σας ευλογεί όλους, πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.